σας, αφού διαπιστώθηκε απαρτία, κηρύσσω την έναρξη της 5ης συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας. Να καλωσορίσω τους βουλευτές, τους δημάρχους, τα μέλη της ομάδας εργασίας επικαιροποίησης του Περιφερειακού Πλαισίου του Ταξικού Σχεδιασμού, την κυρία Τασοπούλου ως εκπρόσωπο της εταιρείας Consortis, τους εκπροσώπους των επιμελητηρίων. Πριν ξεκινήσουμε με την ημέρηση διάταξη, να δώσω το λόγο στον κύριο Περιφερειάρχη για κάποιες ανακοινώσεις. Μια επισήμαση που αφορά τα κρούσματα του κορονοϊού και να επισημάνω ότι έχουμε μια αισθητή αύξηση των κρουσμάτων τις τελευταίες 3 ημέρες τουλάχιστον. Έχουμε ανέλθει στα ενεργά κρούσματα σήμερα μετά και τις σημερινές επιβεβαιωμένες πληροφορίες που έχουμε στα 102 ενεργά κρούσματα. Σήμερα έχουμε 16 ενεργά κρούσματα που εντοπίστηκαν στην περιφέρειά μας. Σταδιακά φαίνεται ότι τις τελευταίες 3 μέρες έχουμε μια αισθητή, όπως προανέφερα, αύξηση. Και αυτή η αύξηση εντοπίζεται ιδιαίτερα στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης και στην περιφερειακή ενότητα Γρεβενών. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα πρέπει να το τονίζουμε και αυτό κάνουμε σχεδόν σε καθημερινή βάση, τους ώστε να αφιστούμε την προσοχή στους συμπολίτες μας. Ταυτόχρονα είμαστε δίπλα σε όλον τον μηχανισμό των υγειονομικών μας, τόσο στο Εθνικό Συστήματος Υγείας όσο και του ΕΟΔΗ, που προσφέρουν αυτές οι υπηρεσίες, ούτως ώστε να κρατάμε χαμηλά αυτά τα κρούσματα, αν μη τι άλλο να τα απομειώνουμε σταδιακά, διότι τις συνέπειες και τις επιπτώσεις τις έχουμε ζήσει 2 φορές με τα περιοριστικά μέτρα και οφείλουμε να αγωνιστούμε όλοι να μην τα ξαναβιώσουμε. Γι' αυτό λοιπόν θερμή παράκληση σε όλους όσους μας παρακολουθούν, τους αγαπητούς συμπολίτες μας, ιδιαίτερα προσεκτικοί στα θέματα πρόληψης και προστασίας από τον κορονοϊό, τις μάσκες μας, πλύσιμο τα χέρια, όλα αυτά τα μέτρα που εφιστούν οι ειδικοί, να τα τηρούμε με αυστηρότητα και με σχολαστικότητα, γιατί δεν είμαστε για να μπούμε πάλι σε περιπέτειες.